«Είναι η μεγαλύτερη γκαλερή υπαίθρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και αυτό γιατί η ανταπόκριση που είχαμε από τους οικαστικού, στο κάλεσμα που απευθύναμε ως κνέος Επιτροπολιτισμού για την οικαστική εκθέση σύγχρονου έργου με τίτλο «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον» ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Συμμετέχουν 95 δημιουργοί» και εκθέτουμε 110 έργα. Αυτό το να γίνει σε μια έκθεση υπαίθρια σε ανοιχτό χώρο είναι μια πραγματικά πολύ πολύ σπουδαία υπόθεση και είμαστε πολύ περήφανοι που ανταποκριθήκαμε με αυτόν τον τρόπο στο 50ο Φεστιβάλ Κνέο Βηγητή και στην επέτειο αυτή την πολύ σημαντική για εμάς. Πιο συγκεκριμένα για την έκθεση, αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα, είναι καταρχήν ότι εδώ εκθέτουν οι φοιτητέ τη Καλών Τεχνών μαζί με του καθηγητέ του. Ούτε αυτό είναι κάτι το συχνό. Μαζί με πολύ σημαντικού δημιουργού, πολύ καταξιωμένου στον χώρο τη τέχνη και του πολιτισμού. με μια θεματολογία που θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στο σύνθημα του Πεντηκοστού Φεστιβάλ. Δηλαδή, το θέμα της έκθεσης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το σκεφτήκαμε ώστε να μπορεί να δίνει ακριβώς αυτή την προοπτική που δίνουμε και στο 50 Φεστιβάλ Κνέο Βηγητή. Ε, τα έργα είναι σε πάρα πολλά διαφορετικά ύφη και αισθητική. Εκθέτουμε έργα ζωγραφικής, έργα γλυπτικής, έργα χαρακτικής, πάρα πολλά γλυπτά, εγκαταστάσεις αλλά και βίντεο άρτ. Και αυτό είναι ακόμα μια επιτυχία και μια καινοτομία, γιατί σημαίνει ότι έχουμε μια έκθεση που επεκτείνεται σε όλε τι μορφέ των οικαστικών τεχνών και εφαρμογέ του. Π.χ. ψηφιδωτά, που έχουμε πει αρκετά ε, στο χώρο. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι εκθέτουμε και έργα των συντρόφων Γιάννη Καρπερού και Κώστα Ρόθου, που έχουν φύγει από τη ζωή. Αυτοί οι κομμουνιστές καλλιτέχνε και με αυτόν τον τρόπο και του τιμούμε, αλλά είναι μαζί μα στη γιορτή του 520 Φεστιβάλ Ε, αυτή η έκθεση νομίζουμε ότι ανταποκρίνεται και στις μεγαλειώδεις εκθέσει στον πρώτον φεστιβάλ Κνέο και, και από αυτήν την άποψη είναι και μια συνομιλία με την ιστορία του φεστιβάλ.